guarantee we're going to solve everything, but I can guarantee we can make everything better. Στην πρώτη του συνέντευξη τύπου ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζο Μπάιντεν φάνηκε αποφασισμένος να αλλάξει ό,τι έκανε τα τελευταία 4 χρόνια ο Ντόναλντ Τραμπ. I make no apologies for that. I make no apologies for ending programs that did not exist before Trump became president. Βασικό θέμα της συνέντευξης, το μεταναστευτικό και τα ασυνόδευτα παιδιά που αρπάζονται από τα χέρια των παράνομων μεταναστών γονιών τους στα σύνορα με το Μεξικό, βάσει της νομοθεσίας που θεσπίστηκε επί προεδρίας Τραμπ. The idea that I'm going to say, which I would never do, that if an unaccompanied child ends up at the border, we're just going to let him starve to death and stay on the other side. No previous administration did that either, except Trump. Καθημερινά χιλιάδες μετανάστες περνάνε παράνομα με βάρκες από το Μεξικό στο Τέξας για να ζητήσουν άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Πέμπτη υπήρχαν πάνω από 16.000 ασυνόδευτα παιδιά στα χέρια των Αμερικανικών αρχών. Ο Τζο Μπάιντεν επιτέθηκε και σε παραδοσιακούς εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών όπως η Κίνα και η Βόρεια Κορέα. I've known Xi Jinping for a long time. Doesn't have a democratic with a small D bone in his body. But he's a smart, smart guy. Στη συνέντευξη πάντως, ο 78χρονος Μπάιντεν αποκάλυψε πως θα διεκδικήσει και δεύτερη προεδρική θητεία στις επερχόμενες εκλογές.